σας! Σήμερα θα παίξουμε Sims 4 σε βίντεο επιτέλους, γιατί το ξέρω ότι βλέπετε τόσο καιρό live που κάνω. Και μαντέψτε με ποια οικογένεια θα παίξουμε. Την οικογένεια που όλοι αγαπήσατε, που βάλατε μέσα βαθιά μέσα στην καρδιά σας. Την οικογένεια που φτιάξαμε μαζί με τον Αντώνη κάποτε. Θα συνεχίσω μόνο μου βέβαια να παίζω, κανένα πρόβλημα. Θα συνεχίσουμε με αυτήν την οικογένεια λοιπόν. Θέλω αυτή η οικογένεια να τερματιστεί μόνο με βίντεο, αποκλειστικά μόνο και με βίντεο. Δεν θέλω να παίξουμε σε live. Live θα κάνουμε με τον Παύλο συχνά και με αυτή την οικογένεια συνήθως. Με αυτή την οικογένεια θέλω να κάνουμε βίντεο. Και τι έχουμε εδώ, παιδιά, άμα σας πω ότι δεν θυμόμουν καν το σπίτι, καν όμως, ο Αντώνης πρέπει να πάει για δουλειά. Αντώνη πήγαινε για δουλειά γρήγορα. Και να σε καλά ρε παιδί μου, πού είναι αυτός ο άνθρωπος. Γύρνα σπίτι. Πήγαινε στη δουλειά σου, καλό μου πλάσμα. Λοιπόν, δεν θυμόμουν να κάνω το σπίτι, να σας πω την αλήθεια. Έχω πάρα πολύ καιρό να ανοίξω αυτή την οικογένεια στο Sims. Κάτσε να το θυμηθούμε λίγο. Ωραίο σπίτι είχαμε πάρει. Δεν με χαλάει καθόλου, πολύ ωραίο. Λοιπόν, και έχουμε εδώ πέρα τον Jackson, ο οποίος τα πάει καλά στο σχολείο. Μπράβο Jackson. Διάβασε Jackson. Και η μητέρα σου εγώ, η πολύ αγαπημένη, θα σε βοηθήσει. Όχι ακόμα. Πρέπει να προσαρμοστεί πρώτα. Τι θέλει να κάνει? Όχι, δεν θα τον φιλήσει. Στείλ τον στη δουλειά, στον να πάει στη δουλειά ο άνθρωπος. Έλα εδώ αγάπη μου εσύ να σε βοηθήσω με τα μαθήματά σου. Και η Μαντώ, αχ η Μαντώ. Αχ, και αυτή έχει διάβασμα. Διάβασε και σε Μαντώ μου. Έτσι πρέπει, αυτός που πάει, πάει για δουλειά. Άντε στο καλό αγάπη μου. Έλα. Εκεί θα κάτσει. Αυτή είναι η δουλειά του. Εντάξει, καλό περνάει. Κάθε και κοιτάει το σπίτι, τι φάση. Έχει περιπολία στο σπίτι, πρέπει να προστατεύει το σπίτι. Ποιο είναι το πρόβλημά του, ας πούμε. Οκ, άστον εκεί. Δεν θα ασχοληθεί και πάρα πολύ. Για να δούμε τι θα δούμε. Εδώ πέρα, Jackson, είσαι πολύ καλός μαθητής. Η Μαντώ είναι... έτσι και έτσι. Το παλεύει ακόμα. Ήτανε λίγο περίεργη η Μαντώ από παλιά, από μικρή, το θυμάμαι. Αν ακούγουμε λίγο μπουκωμένη, παιδιά, sorry, αλλά είμαι κρυωμένη, είμαι άρρωστη. Αν είχατε προκληθεί στο προηγούμενο live, το ξέρετε ήδη. Οπότε, ναι, τέλος πάντων. Διάβασε εσύ, σαΐνι μου. Σαΐνι μου, πω. Ναι, όμως το παιδί πρέπει να φάει κάποια στιγμή. Πρέπει, Μαρία, καλή μου. Κοίτα, Jackson, κάνε καμιά δουλειά. Όσο η μανούλα θα μαγειρεύει. Τι θα φτιάξουμε? Θα φτιάξουμε fish and chips. Nice. Πολύ ωραία. Αυτός πήγε για δουλειά. Ρε παιδί μου, τι έχει πάθει αυτός. Τώρα αυτός, συγγνώμη, είναι στη δουλειά. Τι κάνει? Τι ωραίο. Έχει σχολάσει και κάθε εκεί και αγναντεύει. Ωραία. Να σου πω κάτι. Αντώνη, τι φάση μαζί σου. Τι περνάς. Κάτσε εδώ, κάνε λίγο τον κήπο τουλάχιστον. Κάνε κάτι. Κάνε κάτι. Α, πρέπει να κάνεις κάτι με τον κήπο. Ωραία. Τέλεια. Η Μαρία μαγειρεύει. Μπράβο το κορίτσι μου. Jackson. Α, νομίζω ότι πάει να μαγειρέψει ο Jackson. Jackson, no. Jackson, θα φας κανονικό φαγητό. Δεν θα φας αυτές τις μπουρδες. Clean up. Καλό παιδί. Μπράβο. Η κοπελιά μας ακόμα διαβάζει. Η μανούλα μαγειρεύει. Λοιπόν, αυτός πεινάει. Αυτός είναι λίγο απομονωμένος, ρε παιδί μου. Πρέπει να μιλήσει λίγο με την οικογένειά του. Τι άλλο έχεις να κάνεις εδώ πέρα? Ρίξε και νεράκι. Η Μαντώ διαβάζει έτσι στην εξοχή. Ωραία ζωή κάνουν αυτοί οι παιδιά. Αλλή μόνο από εμάς. Πήγαινε πέτα αυτό το πράγμα που έφτιαξες, Jackson. Δεν κάνει να τρως βλακίες. Θα φας εδώ. Το φαΐ που έφτιαξε η μανούλα. Και πρέπει να μιλήσεις και εσύ με κάποιον. Γενικά είναι λίγο απομονωμένη η οικογένεια. Δεν έχουν φίλους. Τι φάση. Λοιπόν, με ποιον... Ο Mad Max εδώ πέρα έχει μεγαλώσει. Πω. Κοίτα, με κάτι κορτσάκια, κάτι κάνει ο Jackson. Παίζει μπαλίτσα. Μίλα με καμιά συμμαθητριά στο τηλέφωνο. Να τα πείτε, ρε παιδί μου. Ωραία, όσο θα τρως εσύ, η Μαντώ τι κάνει? Η Μαντώ κάθεται με τη μανούλα. Μανούλα, θα βοηθήσεις το κορίτσι σου με τα παθήματα? Ή όχι? Αυτός ασχολείται εκεί πέρα με την κυπουρική του. Μπράβο. Αντώνη, έχεις να φυτέψεις κάτι ή θα θέλες? Νομίζω ότι πρέπει να φυτέψεις 3 πράγματα. Φύτεψε.
Ωραία. Κάνω ό,τι μπορείς, ρε παιδί μου. Εδώ. Πρέπει ένα-ένα. Plant. Plant. Εγώ τέσσερα θα του βάλω. Γιατί όχι, γιατί μπορώ. Εδώ λέει τρία. Ωραία. Φύτεψε. Ασχολήσω με την κυπουρική εκεί πέρα. Μια χαρά. Ωραία. Αγκαλίτσα με τη Μανούλα. Μανούλα, να σου πω κάτι. Θα σου πω ένα ανέκδοτο. Θέλει να γίνει μεγάλη αυτή. Σε πόσο καιρό μεγαλώνει? Έχεις ακόμα κούκλα, έχεις 5 μερούλες. Και τι άλλο θέλει? Να παντρευτεί με τον κολλητό της. Κάτσε, έχεις φίλο εσύ? Έχεις αυτόν. Ωραία, για κάλεσε τον εδώ πέρα να γίνει το κολυνέ λίγο εδώ πέρα. Invite. Για έλα λίγο. Να τα πούμε. Να γίνουν best friends στην ουσία. Αυτό θέλει. Ναι, έλα να τα πούμε, έλα, σου έχω νέα. Αυτός ο μικρός τι κάνει εδώ, τι είναι αυτό? Το είναι της Μαντώ. Okay. Πρέπει να πας τουαλέτα, εσύ πιτσίρικα, έλα εδώ. Γενικά αυτός δεν έχει πολλά... Αχ, πρέπει να ανεβάσει το level αυτό στο creativity. Έχει τίποτα στο δωμάτιό του για creativity. Πού το παιδικό δωμάτιο, ρε παιδιά, συγγνώμη. Τι έχω κάνει εδώ? Αυτό είναι το παιδικό δωμάτιο του παιδιού. Μάλιστα. Αυτό τι είναι, η κρεβατοκάμαρα και τη σμαντό, αυτό. Έχω χάσει λίγο τα αυγά και τα πασχάλια εδώ πέρα. Αυτό πρέπει να ανεβάσει κάτι στην creativity. Οπότε θα του πάρουμε κάτι. Πρέπει να γίνει λίγο πιο δημιουργικό το παιδί. Δημιουργικό. Έχει κάτι που να τον κάνει δημιουργικό, να ζωγραφίζει. Κοίτα, θα μπορούσε να ασχοληθεί με αυτό. Οπότε φτιάξε εδώ πέρα σχήματα και πράγματα. Ωραία. Θέλει να μιλήσει όμως και με κάποιον. Ο Μαντώ τι έγινε, πού είναι το boyfriend? Γεια σου boyfriend. Πρέπει να γίνουμε φίλοι boyfriend. εκτός από ζευγάρι. Οπ, τι λέει. Οπ. Feeling λέει for... Oh my god. OMG. OMG. Έλα εδώ λίγο να τα πούμε. Να γίνουμε φάνη. Νομίζω ότι το φάνη βοηθάει γενικότερα στο να γίνουμε φίλοι. Οπότε... Α, και το friendly γίνεται. Να μιλήσουμε για τους γονείς μας. Να τα πούμε όλα, ρε παιδί μου, γιατί οι φίλοι τα λένε όλα. Oh. Φοβάσαι τους vampires? Γιατί όχι, φοβάται η Μαντώ. Αν και η Μαντώ είναι γενικότερα ατρόμητη. Μεγάλο εδώ, φτιάξε αυτό. Αυτός είναι ακόμα με τα ρούχα της δουλειάς στην μεταξύ. Τι άλλο να το βάλω να κάνω? Act to be just friends, όχι. Δεν το θέλουμε αυτό. Α, γιουχού, τι είναι? Σε τέτοια φάση. Dramatic story. Ανεβαίνει νομίζω λίγο η φιλία. Χαχαχαχαχαχα. Share a secret. Ναι, τι έπαθε? Τι άλλο να το πούμε, flashy eyes. Αυτή... Και αυτή, άντε μίλα λίγο με τον άντρα σου γιατί δεν σε βλέπω και πάρα πολύ καλά. Πήγε ύπνο ρε, ξύπνα ρε Μαριά. Κάτσε λίγο με τον άντρα σου εκεί πέρα να τα πείτε. Τι κάνω? Λοιπόν, Μαντώ μου, τι γίνεται εδώ? Μπράβο, Ντόνι. Μπράβο, προκομμένο μου παιδί. Μπράβο. Έλα να βγούμε μια φωτογραφία μαζί. Να μιλήσουμε για την οικογένειά μας. Και άνοιγε και το γιουχού σου, μωρέ. Να ανέβει το social. Ο Τζάκσον. Ο Τζάκσον περιπλανιέται. Ας μιλήσει με καμιά φίλη του. Μαντού, εντάξει. Τι είναι αυτός? What? What?
Αυτός ο τυπάς τι είναι? Ποιος είναι αυτός? Και τι θέλει? Μαντό? Μαντό? Τι είναι αυτός και τι θέλει? Βαμπύρι είναι? Μην ζει, παιδιά. Σουσού, τι... Ο Μιτζι είναι vampire. Ο Μιτζι στο σπίτι μας. Και τι θέλει, ξέρω εγώ, για να τσακωθούμε? Ήρθε γιατί κατευθείαν έγινε κόκκινο. Θα πάει ο Τζάκσον, είναι θαραλέο παιδί. Και θα του μιλήσει ο Τζάκσον. Μαντώ άστον αυτόν, γιατί εσύ έχεις και μια φοβία με τους vampire. Πήγαινε να φας. Και θα πάει ο Τζάκσον, γιατί πρέπει να κοινωνικοποιηθεί λίγο. Τι έγινε, φιλαράκι, τι φάσαι εδώ? Γεια σου. Δεν είναι φιλικός. Δεν θα τα πάνε ποτέ καλά. Α, τα πάνε καλά. Ναι. Τι λέει εδώ? Make a friend. Θα κάνουμε friend τον... Αυτός δεν πρέπει να τα πάει και τόσο καλά με τα παιδιά. Young adult είναι... Grandmaster Evil. Όμιτζι. Μήπως να φύγει από το σπίτι μας? Εγώ θα το παίξω αθώα περιστερά. Όμιτζι, τι κάνει? Πού είναι ο άντρας του σπιτιού? Άντρα του σπιτιού, απλά ask to leave, ευγενικά. Έλα άντρα του σπιτιού, εσύ που είσαι και αστυνομικός, ας το φάει, ας τη μάσα, παιδάκι μου, και πήγαινε. Πήγαινε, παιδί μου. Πήγαινε, γιατί δεν σε βλέπω καλά. Θα μας φάει την οικογένεια σου. Α, ο άλλος είναι εδώ ακόμα. Τι φάζει? Να του πούμε να μείνει εδώ. Έλα, να του πούμε να μείνει εδώ. Φύγε απλά από το σπίτι μου. Στο καλό, και να μας γράφεις. Γεια σου. Ναι, φύγε απλά. Μπράβο, γεια σου. Ο Αντώνης πρέπει να μιλήσει με κάποιον άνθρωπο, ξέρω εγώ, σε αυτό το πλανήτη. Έχει εδώ, πω, κοπέλες και χαμό. Τι γίνεται εδώ? Έχει και μερικούς που έχουν τσακωθεί. Για να δούμε με ποιον θα μιλήσει. Θα μιλήσω με αυτόν εδώ τον κύριο. Αυτή του είπε να μείνει εδώ. Σταμάτα τη μάσα, αγάπη μου. Μαντό μου, μην τρως άλλο, φτάνει. Θα τρως όσο είναι για να χορτάσεις. Δεν χρειάζεται να πιέζεις τον εαυτό σου να φας περισσότερο. Του είπες να μείνετε μαζί, θέλει? Έλα, έλα να γίνει κάτι, να ανάψουν τα αίματα. Αντέχει ακόμα, δεν ιστάζει το κορίτσι μας. Ο άλλος που κάθεται στον υπολογιστή σχολίαστο. Ταιριάζουν, δεν μπορώ να πω. Ναι. Αχ, ναι, τι κάνουν εκεί που πάνε? Αυτή γιατί πήρε μείον, τι φας, τι δεν της άρεσε? Αυτός βαριέται λίγο τη ζωή του, πάει λίγο σαν κοιμισμένο. Για να δούμε τι θα κάνουν αυτοί. Πού πάνε, ρε παιδιά? Μαντώ, κοπέλα μου, πού πας? Πάνε να κρυφτούνε. Ο Αντώνης, ο πατέρας. Όχι, ο πατέρας, μην το δει. Ω, μάλιστα. Ωραία. Ωραία, παιδιά. Τέλεια! Ωπαλάκια! Όπα η Μαντώ! Πονηρούλα! Μάλιστα, θα κάνουν διάφορα. Αυτός, κοίταξε να δεις. Φάε τα αποφάγια της κόρης σου, μην πάνε και χαμένα. Φάε κι άλλα αποφάγια που δεν ξέρω ποιο είναι, και πάμε να δούμε τι κάνει η Μαντώ. Μαντώ, εδώ, περνάει καλά, μου φαίνεται. Μπράβο το κορίτσι μου, μπράβο, μπράβο. Ανέβηκε για το φαν. Μπράβο, αγάπη μου. Πρέπει να γίνεις best friend, βέβαια, με τον τυπά εδώ πέρα. Πώς τον λένε αυτό, ναι? Ο Τέιλορ. Γεια σου, ο Τέιλορ. Όπα, όπα. Φρόνημα, παιδιά, φρόνημα. Έλα να πούμε κάτι friendly, ρε παιδί μου. Να το ρωτήσουμε για την ημέρα του. Να του κάνουμε ένα splash. Να το ρωτήσουμε για την καριέρα του. Τι φάση δουλεύει? Chat, απλό. Μια χαρά τα πάνε. Α, το outfit, βασικά το μαγιό. Τι κάνει αυτός? Αυτή γιατί ξύπνησε, ρε παιδιά αυτή? Χόρτασε ύπνο?
Να σου πω κάτι, θέλεις και εσύ λίγο να στανιάρεις. Δεν σε βλέπω πολύ καλά. Θα σου πρότεινα να κάνεις ένα γιούχο με τον άντρα σου. Να ανάψουν λίγο τα αίματα, να είστε αγαπημένοι. Να τα βρείτε, ρε παιδί μου. Άσε τον υπολογιστή, αγαπητή Μαρία. Ο άντρας που είναι, τι κάνει, τρώει. Εγώ τον έβαλα να φάει. Πρέπει να ανάψουν λίγο τα αίματα, νομίζω, σε αυτό το ζευγάρι, επιτέλους. Όχι, δεν θέλει, η Μαρία το απέρριψε. Τι γίνεται. Κάνε, παιδί μου, γιούχο με τον άντρα σου. Έλα. Μπορείς. Ακόμα με τα ρούχα της δουλειάς αυτός εντωμεταξύ. Εντάξει, ασχολίαστο. Δεν θέλουνε. Ναι. Τους βλέπω πολύ αρνητικούς. Τι έγινε, ο Τζάκσον τι έπαθε. Τζάκσον. Η άλλη κολλημένη με τον υπολογιστή. Ωραία πάμε σε αυτήν την οικογένεια. Η Μαντό χαμουρεύεται. Κοιμήθηκε, παιδιά, ο άλλος. Κοιμήθηκε. Κοιμήθηκε. Φίλε μου, wake up. Θα ήθελες. Όπα. Πού, έρα, μα, μικρέ, τι κάνεις εδώ. Πήγε. Βρε. Τι έπαθες. Όμιτζι, τι γίνεται σε αυτήν την οικογένεια. Μια τρελή, τρελή οικογένεια μπορώ να πω. Εντάξει, Μαντώ. Γράψω σε όλους κοπέλα μου και πήγαινε κοιμήσου εσύ. Βασικά, μέσα around with Taylor, ξέρεις. Ας τον ύπνο για μετά. Ο Τζάκσον έχει τα προβλήματά του. Τζάκσον, που είσαι, αγόρι μου, πήγαινε κοιμήσου κι εσύ. Άστα. Τι νάπ, παιδί μου. Ωχ. Άντε, πήγαινε με τον πατέρα σου. Μπας και γίνει λίγο καλύτερη σχέση σας. Αυτή τη λένε εδώ για γιουχού. Αυτή έχουν μόνο προωθεί γιουχού. Ο Τζάκσον έχει προβλήματα. Καμία σωτηρία, νομίζω. Καμία. Τίποτα. Όλα πάνε στραβά σε αυτό το σπίτι. Τι γίνεται, πού πας ρε. Έλα, θα σου ψεκάσω. Οπ, να το φάντασμα. Ω, να το πέθανε. Έλα, πήγαινε για ύπνο τώρα. Τζάκσον. Τι φοβάται. Αχ, αυτά τα παιδιά. Χιχι, ναι, αλλά καλά, νιστάζω όμως. Ντακ-τακ, τι γίνεται, ντακ-τακ, εδώ πέρα. Καλά. Τζάκσον, δεν θέλεις. Ο πατέρας όμως νιστάζει, πρέπει να κοιμηθεί. Και πρέπει επιτέλους να κάνει και λίγο γιούχου με τη μάνα. Έλα. Όχι. Φτάνει. Τζάκσον, καλό μου πλάσμα, κοιμήσου σε παρακαλώ. Να σου πω κάτι, μπορείς να κοιμηθείς σε αυτό το κρεβάτι. Όχι, δεν μπορείς να κοιμηθείς. Πάρε έναν υπνάκο, αγόρι μου, μπας και στανιάρεις λίγο, γιατί δεν σε βλέπω καλά. Ο άλλος εδώ τρελαίνεται, κάνεις βούρος. Η άλλη σηκώνεται. Παιδιά, τι θα γίνει. Κοιμήσου. Ωραία. Ωραία, όλοι κοιμούνται. Πού είναι οι άλλοι. Οι άλλοι κάνουν εδώ πέρα. Πράγματα. Λοιπόν, νομίζω ότι θα κλείσουμε εδώ το βίντεο για σήμερα. Απλά είπα να ξαναμπούμε σε αυτήν την οικογένεια, να δούμε τι γίνεται. Την είχα ξεχάσει, η αλήθεια είναι, έχουμε τόσο καιρό να παίξουμε. Οπότε ναι, περιμένω τα likes σας. Θέλω να φτάσουμε και 500 likes, γιατί όχι, νομίζω ότι μπορούμε. Ακολουθήστε με σε όλα τα social media που θα σας έχω από κάτω. Μην ξεχνάτε ότι κάθε Παρασκευή κάνουμε live στο Twitch. Θέλω να ξεκινήσω να κάνω live και εδώ πέρα στο YouTube. Να με ακολουθείτε και να με παρακολουθείτε παντού. Εμείς θα τα πούμε. Φιλάκια. Μουά. Γεια σας.